είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Είναι τα πορίσματα της Τριμερούς, τα οποία χωρίζονται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η πρόθεση κυρίως του Ισραήλ αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να εμπλέξουν σε ένα νέο γεωπολιτικό σχεδιασμό την Ινδία και τη Σαουδική Αραβία, δηλαδή δημιουργία ενός τόξου από την Ινδία μέσω Σαουδικής Αραβίας, Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος προς την Ευρώπη, με οικονομικές, εμπορικές, ενεργειακές, ακόμη και στρατιωτικές δράσεις. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ευνοείται από τις ΗΠΑ της Αμερικής, διότι μπορεί να εμφανιστεί ως μια παράλληλη οδός της κινέζικης διείσδυσης στην Ευρασία μέσω του νέου δρόμου του μεταξιού, είτε αυτός αναπτύσσεται γερσαία, είτε αυτός αναπτύσσεται θαλάσσια. Επί τούτου, μάλιστα, είχαμε και την πρώτη αντίδραση από τον Ταγί Περτογάν, ο οποίος χθες δήλωσε ότι κανένας τέτοιος δρόμος, δηλαδή από την Ινδία μέχρι την Ευρώπη, δεν μπορεί να συμβεί αν δεν είναι εμπλεκόμενη η Τουρκία. Άρα εδώ είναι που Αθήνα και Λευκοσία θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν ότι η Τουρκία δεν μπορεί να εμπλακεί, για τον απλούστατο λόγο ότι κατέχει την Κύπρο, άρα εφόσον κατέχει την Κύπρο, ούτε στρατιωτικός, ούτε οικονομικός, ούτε άλλος πώς μπορεί να είναι εμπλεκόμενη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο επίπεδο αποφάσεω είναι εκείνο των αγωγών και του φυσικού αερίου της εκμετάλλευσης. Γιατί? Διότι ο χρόνος τρέχει και μάλλον έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος λόγω λιγορίας και λόγω της διασύνδεσης που γίνεται μεταξύ της επίλυσης του Κυπριακού που δεν υπάρχει στον ορίζοντα και της εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου. Και οι Ισραηλινοί άρχισαν να πιέζουν. Γιατί να πιέζουν οι Ισραηλινοί? Διότι δεν θέλουν να περάσουν αγωγό μέσω Τουρκίας για να μην εγκλωβιστούν. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερο, ότι θέλουν να γίνει η εκμετάλλευση του δικού τους του φυσικού αερίου μέσω Κύπρου. Άρα ο Νετανιάχου εισηγείται ότι θα περάσει τάχιστα ένας αγωγός από τα δικά του οικόπεδα προς την Κύπρο. Και εν συνεχεία υπάρχουν δύο επιλογές. Είτε LNG υγροποιημένο αέριο, το οποίο θα μεταφέρεται προς την Αλεξανδρούπολη και αλλού για να φτάνει στην Ευρώπη, είτε ο EastMed, δηλαδή ο αγωγός EastMed. Δηλαδή έχουμε ένα EastMed με τάγκερ ή ένα EastMed αγωγό. Επειδή όμως ο αγωγός EastMed είναι casus belli για την Τουρκία, σιωπηρό casus belli, έχει τεθεί υποκαθεστώς σιωπηρού casus belli από την Τουρκία, και επειδή η Αθήνα και η Λευκοσία προσδοκούν σε μορφή διαλόγου με την Τουρκία, δεν θέλουν να την προκαλέσουν, άρα δεν διαβλέπω να γίνεται ο EastMed ως αγωγός, άρα μένει η επιλογή των τάνκερ. Οι αποφάσεις αυτές, από ό,τι πληροφορούμε για τον αγωγό από το Ισραήλ, τελεσίδικα θα ληφθούν περί το τέλος του έτους και θα αρχίσουν οι εργασίες αμέσως. Γιατί? Διότι το παράθυρο της πενταετίας αρχίζει να κλείνει. Τι εννοώ με παράθυρο της πενταετίας? Είναι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέχρι το 2030 θα είναι ο πρώτος σταθμός για την πράσινη ενέργεια. Οπότε υπό αυτές τις συνθήκες μειώνονται, θα μειωθούν, δεν ξέρουμε, θα δούμε, οι ανάγκες φυσικού αερίου των Ευρωπαίων. Άρα, εάν υποθέσουμε ότι αρχίζουν έργα για τον αγωγό και τα υπόλοιπα στην Κύπρο το 2004, θέλουν μια διετία 2026, μέχρι το 2030 έχουμε μια τετραετία. Η κάθε χώρα εξυπηρετεί τα συμφέροντά της. Casus belli θέτει σε εμάς η Τουρκία. Μάλιστα. Άρα δεν πρόκειται το Ισραήλ ή η Αίγυπτος ή ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να επέμβουν. Οι μοναδικές που μπορεί να επέμβουν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, διότι θέλουν να υπάρχει συνοχή στο ΝΑΤΟ και. Οι υπόλοιποι δεν έχουν κανένα λόγο να επέμβουν, θα βρουν άλλους τρόπους προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Γι' αυτό και παρότι ο Νετανιάχου ήταν ένθερμος υποστηριχτής του EastMed, δεν θυμίζω ότι πρώτης Τριμερούς είχε προχωρήσει σε
3-4 δηλώσεις υπέρ του Ιστιμέτ. Όταν όμως έφτασε στη Λευκοσία, προφανώς αντιλήφθηκε ότι δεν υπάρχει πολιτική πρόθεση από την Αθήνα και τη Λευκοσία για να προχωρούσε στον αγωγό. Οπότε έβαλε στο τραπέζι, τέθηκε στο τραπέζι το σενάριο 2. Δηλαδή μια γραμμή Ιστιμέτ με τάγκη. Αυτό δεν είναι θέμα που εμείς έχουμε το πρόβλημα με την Τουρκία, όχι οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι θα βρουν εναλλακτικές επιλογές που θα εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δικά τους συμφέροντα. Εάν ο Νετανιάχου δεν ήταν ορθολογιστής με τα προβλήματα που υπάρχουν και αν δεν ήταν στρατηγιστής και αν δεν δούλευε με τις λογικές της γεωπολιτικής, της γεωστρατηγικής, της αποτροπής κτλ. Είναι πολύ καλή για τον ίδιο οικονομικά επιλογή να πάρει έναν αγωγό από τα δικά του οικόπεδα στο Τσέιχαν. Όμως δεν είναι βλάξ ως φαίνεται, διότι αντιλαμβάνεται ότι εγκλωβίζεται ενεργειακά, γεωπολιτικά και άλλως προς την Τουρκία και επειδή αντιλαμβάνεται ότι η σχέση του με την Τουρκία είναι σχέση Αθήνας-Σπάρτης, δεν θέλει να μπει σε μπελάδες όπως κατά το παρελθόν υπήρχαν μπελάδες στις σχέσεις Ουκρανίας-Ρωσίας διότι το φυσικό αέριο της Ρωσίας περνούσε μέσα από την Ουκρανία. Άρα ο Νετανιάχου βλέπει ως Ισραήλ ποια είναι η καλύτερη επιλογή και παρότι υπάρχουν τα προβλήματα μεταξύ ημών και των Τούρκων στο θέμα του EastMed ως αγού προσπαθεί να βρει εναλλακτικούς τρόπους. Γιατί, διότι ο Νετανιάχου θέλει να εκμεταλλευτεί το φυσικό αέριο πρώτον και δεύτερον θέλει να το πάρει μέχρι την Ευρώπη διότι θεωρεί ότι η ενέργεια είναι συνδεδεμένη μαζί με την πολιτική και τη λήψη αποφάσεων. Οπότε όσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια που προσφέρει στην Ευρώπη τόσο μεγαλύτερος είναι ο πολιτικός λόγος, η επίδραση που μπορεί να έχει στη λήψη διαφόρων αποφάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα εμείς οι οποίοι δεν στέλνουμε ήδη το φυσικό μας αέριο στην Ευρώπη που είμαστε κράτη-μέλη, μάλλον δεν έχουμε σωστούς υπολογισμούς. Είναι δε αυτοκτονία, κατά την άποψή μου, να δώσουμε το δικό μας φυσικό αέριο να πάει μέσω Τουρκίας για να έχει αυξημένο γεωπολιτικό ρόλο η Τουρκία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δικά μας φυσικούς πόρους. Σε εμάς θα δώσει εάν εμείς συνδέουμε τα συμφέροντά μας ορθά μαζί με όλους αυτούς τους παίκτες. Διαφορετικά θα είναι η σχέση που έχουμε πολλές φορές με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ότι παίρνει ο μεγάλος χωρίς να παίρνει ο μικρός. Διότι ο μικρός μετατρέπει τον εαυτό του σε δουλικό του μεγάλο. Δηλαδή, εάν εμείς έχουμε μια λαθασμένη εντύπωση, ειδικά εδώ στην Κύπρο, εάν εγώ φτιάξω μια συνεργασία με το Ισραήλ, σημαίνει ότι το Ισραήλ θα πολεμήσει για μένα. Όχι, το Ισραήλ θα εκμεταλλευτεί ή θα χρησιμοποιήσει τη θέση μου σε μια συνεργασιακή σχέση. Εάν εγώ έχω πλάνο να συνεργαστώ και να εκμεταλλευτώ και το Ισραήλ και τη θέση του Ισραήλ ή κάποια πλεονεκτήματα που έχει το Ισραήλ, είναι άλλη υπόθεση. Εάν εγώ δεν έχω τέτοια στρατηγική, τότε δεν θα έρθει το Ισραήλ να μου προσφέρει τα δικά του πλεονεκτήματα. Άρα, για να μπορεί η Κύπρος και η Ελλάδα όντως από αυτό το τόξο να έχουν ωφέλη, που ωφέλη θα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εκ των πραγμάτων, διότι θέλουν το τόξο για να λειτουργήσει όπως έχουμε πει ως αντισταθμιστικό, αν θέλετε, της κινέζικης διείσδυσης, αν δούμε τον μεγάλο χάρτη. Οι Αμερικανοί εκ προημίου, χωρίς, μπορώ να το πω, χωρίς κέρδος κέρδα. Έτσι θα το πεις. Έτσι. Δηλαδή, οι Αμερικανοί στρώνουν ένα παιχνίδι στο οποίο θα έχουν τα δικά τους ωφέλη. Εάν εσύ δεν μπορείς να αντιληφθείς πώς στρώνεται το παιχνίδι, τότε τι ωφέλη. Θα χρησιμοποιήσουν τη γεωπολιτική σου θέση. Άρα εσύ θα πρέπει να δεις τι είναι αυτό που πάω να στήσω. Γνωρίζω ότι ο νυν πρόεδρος από την εποχή που ήταν υπουργός εξωτερικών είχε επαφές με τους Ινδούς, την εξής λογική, ειδικώς μετά τον Brexit. Ήθελαν μια πλατφόρμα κρατική Ινδί μετά την έξοδο της Βρετανίας για να παίζουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι παιχνίδια θα ήθελαν να παίζουν. Είναι μια ευκαιρία κυρίως για την Κύπρο αλλά και για την Ελλάδα για να διαδραματίσουν το ρόλο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και, ανάλογα, και για την Ινδία.
Βεβαίως, ναι, λέω. Πλατφόρμα της Ινδίας. Δηλαδή βατήρας Κύπρος και Ελλάδα για την Ινδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά λέω και για τη Σαουδική Αραβία γιατί. Διότι οι σχέσεις Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας δεν είναι και τόσο καλές. Διότι υπάρχει το πρόβλημα Κατάρ Σαουδικής Αραβίας, άξονας Κατάρ Τουρκίας. Έτσι, άρα και οι Σαουδάραβες. Και σωστός ο Έλληνας Πρωθυπουργός έφερε τους Σαουδάραβες στην Ελλάδα και βήματα γίνονται και εδώ. Διότι αυτό είναι το παιχνίδι. Όταν έχουμε φτάσει στο σημείο οι Ισραηλινοί να θέλουν τους Σαουδάραβες να είναι μέσα στο παιχνίδι. Ισραηλινοί θέλουν τους Σαουδάραβες να είναι μέσα στο παιχνίδι. Μάλιστα. Για τα δικά τους συμφέροντα.